Πραγματοποιείται μια ανοιχτή συζήτηση για την πολιτική συνοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο περιθώριο τη διενέργεια τη τρίτη συνεδρίαση τη Επιτροπή Παρακολούθηση του Πελοπόννησος 2014-2020. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει δύο ενότητες. Η πρώτη είναι η σημασία τη πολιτική συνοχή για την ανάπτυξη του τόπου, τη Πελοποννήσου και την βελτίωση τη καθημερινότητα των πολιτών. Η δεύτερη ενότητα είναι οι αλλαγές που έρχονται, τα προβλήματα, οι λύσεις στην περιφέρεια και τι μπορεί να γίνει. Θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με τη βράβευση των μαθητών του μαθητικού διαγωνισμού ζωγραφικής στο σχολείο μου. Ένα σχολείο έγινε, ένα έργο έγινε, πέτυχε, αλλά τα παιδιά το είδαν με τα δικά τους μάτια και ζωγράφισαν το σχολείο τους. Είναι λοιπόν το 12ο δημοτικό σχολείο και στα ξεσυνέδρι και τεταρτή. Καλά που είναι εδώ. Η προσπάθεια αυτή έγινε σε συνεργασία με την κυρία Νικολίτση και τον κύριο Τζάτζη, ο οποίος είναι υπεύθυνος των εικαστικών. Και θα καλούσα τον κύριο Τατούλη να έρθει για την βράβευση, να βραβεύσουμε τα παιδιά μας. Εγώ θα ήθελα ιδιαίτερα να καλωσορίσω όλους που βρίσκονται εδώ αυτή τη στιγμή για μια σοβαρή ανοιχτή συζήτηση που έχει σχέση με το μέλλον της Ευρώπης, έχει όμως ιδιαίτερη σχέση με το μέλλον της χώρας μας στην Ευρώπη και χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτό το γεγονός της ανάμειξης των σχολείων με πρωταγωνιστές τη νέα γενιά. Δημιουργούμε έναν μεγαλύτερο δυναμισμό στον προβληματισμό που πρέπει ιδιαίτερα να συγχαρώ όλα τα παιδιά, όλα τα σχολεία, την εκπαίδευση που συμμετείχε ενεργά σε αυτή την προσπάθεια και θα ήθελα να πω ότι μέσα στα πλαίσια της δημοσιότητας στη νέα προγραμματική περίοδο και η περιφερειακά διευθυντά της εκπαίδευσης θα οργανώσουμε τέτοια γεγονότα σε όλα τα σχολεία, σε όλες τις σχολικές μονάδες της περιφέρειάς μας, γιατί θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να κάνουμε το δυνατότερο το δικό μας αφήγημα, το αφήγημα της χώρας. Θα τα δώσουμε στην δασκάλα να τα μοιράσει στα παιδιά. Συγχαρητήρια, παιδιά. Δύο λόγια θέλω να πω για πώς το είδατε το σχολείο. Ναι, εσύ. Και εγώ, πολύ ωραία. Τι σου άρεσε πολύ για ζωγράφηση. Μου άρεσε περισσότερο. Τι ξέρω. Εσένα τι σου άρεσε. Και αυτό που είπε και στα παιδιά. Ένας μεγάλος. Για να καλυφθούν οι στόχοι των ταμείων της πολιτικής έχουν προβλεφθεί τα βασικά εργαλεία, χρηματοδοτικά εργαλεία που διέπουν την πολιτική και αυτά αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης που χρηματοδοτεί κυρίως υποδομές που ενισχύουν την ανάπτυξη για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που επενδύει στους ανθρώπους και στοχεύει στη βελτίωση των ευκαιριών για την απασχόληση και εκπαίδευση. Το Ταμείο Συνεχής που επενδύει στο περιβάλλον, πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη. Τα τρία αυτά ταμεία μαζί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αερίας αποτελούν τα ευρωπαϊκά διαφορετικά ταμεία που διέπουν την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής περίοδου 2014-2020, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Διαχειριστική μας Αρχή διοργανώνουν και τη σημερινή εκδήλωση προκειμένου να γίνει μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση εργασία σε ένα πάνελ που θα συμμετέχει ο Περιφερειάρχης με συγκεκριμένους πολύ σημαντικούς ομιλητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τις δομές της χώρας μας γύρω από το θέμα της ευρωπαϊκής και κοινωνικής συνοχής. Η κοινωνική συνοχή είναι ένα μεγάλο ζητούμενο σήμερα της Ευρώπης. Ένα πολύ σημαντικό θέμα όμως σήμερα είναι η όποιοι κοινοτικοί πόροι δικαιούται η χώρα μας να φτάνουν κατευθείαν στους ωφελούμενους. Οφείλουμε να πούμε ότι από τότε που ανέλαβαν την ευθύνη της διαχείρισης του ΕΣΠΑ οι αιρετές περιφέρειες υπάρχουν πάρα πολύ θετικές εξελίξεις. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις απορροφήσεις και τους δείκτες σε συμβάσεις ή πληρωμές, έχει να κάνει
κυρίως με το ότι τα έργα εντάσσονται κατά προτεραιότητα από την τοπική κοινωνία, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Περιφερειάρχης εντάσσει σε συνεργασία με όλους τους δικαιούχους φορείς, τις δημοτικές αρχές, τις μονάδες υγείας, την εκπαίδευση και όλους αυτούς που αποτελούν τις περιφερειακές κοινωνίες. Από εκεί και πέρα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να ακουστεί για ακόμη μια φορά η άποψη που έχει διατυπώσει πολλές φορές ο Περιφερειάρχης, κυρίως για τα ευρωπαϊκά χρήματα, τους ευρωπαϊκούς πόρους που προέρχονται από το Κοινωνικό Περιφερειακό Ταμείο, όπου για πρώτη φορά διαχειρίζονται οι ιερετές περιφέρειες, όπου θέλουμε πλέον να φτάσουν κατευθείαν έστω και το 1 ευρώ στις ευαίσθητες και στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Σήμερα θα γίνει η πρώτη συζήτηση όπου θα συμμετέχει ο Περιφερειάρχης μαζί με τους συνομιλητές που σας είπα από Ευρώπη και Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή της κυρίας Διαμακογιάννη, η οποία είναι η εκπρόσωπός μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και θα ακολουθήσει και ένα δεύτερο πάνελ συζήτηση όπου έχει να κάνει με υπηρεσιακούς παράγοντες από τη δική μας διαχειριστική αρχή αλλά και από τα Υπουργεία. Στη συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης, η οποία θα ακολουθήσει και θα γίνει αύριο, θα συζητήσουμε το πρόγραμμά μας και τις εξελίξεις και τις προτεραιότητες αυτού. Και από εκεί και πέρα, μετά από αυτή τη συνεδρία, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για την συνέχιση του 2014-2020. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όπως και το ΕΣΠΑ της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου 7-13, όπου το αναλάβαμε το 11, τον Ιούλιο του 11 και καταφέραμε να κλείσουμε για πρώτη φορά ένα πρόγραμμα, μάλιστα να κερδίσουμε πόρους από την αναθεώρηση 20 εκατομμυρίων ευρώ, να διαψεύσουμε όλες τις κατσάνδρες που μιλούσαν για απένταξη έργων και overbooking και να είμαστε στις τρεις πρώτες πιο δυναμικές περιφέρειες της χώρας, έτσι και το πρόγραμμα που τρέχει αυτή τη στιγμή στο 14-20, μέλημα του Περιφερειάρχη δεν είναι απλά η ένταξη των έργων, είναι η ολοκλήρωση των έργων με προτεραιότητα τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, την πολιτική συνοχή, τη βοήθεια των οικονομικά ασθενέστερων και γενικότερα ένα πρόγραμμα που στον τομέα υποδομής θα προετοιμάζει την περιφέρεια για το μέλλον, στον τομέα της καθημερινότητας όμως θα δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να παρέχουμε στους ασθενέστερους μεγαλύτερες βοήθειες. Όλο αυτός ο προβληματισμός και αυτός ο διάλογος θα έπρεπε να είναι κυρίαρχος στην πολιτική ζωή του τόπου, κάτι που δυστυχώς δεν συμβαίνει. Θα ήθελα σαν πρώτο θέμα να πω ότι η χώρα μας δεν έχει μόνο ανάγκη αυτού του χρηματοδοτικού εργαλείου, είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Η χώρα χρειάζεται 100 δις για την επόμενη πενταετία, τα οποία πρέπει να τα βρει οπωσδήποτε αναπτύσσοντας καινούργιες ιδέες, αλλά κυρίως όμως στο επίπεδο των διαρκωτικών ταμείων, θα πρέπει να βρει καινούργιους δρόμους και διαπραγμάτευσης και διεκδίκησης. Η λογική δεν είναι να δαπανάμε απλά τους πόρους, η λογική είναι να ξέρουμε από πού ξεκινάμε και πού θέλουμε να φτάσουμε και αυτό να το παρακολουθούμε και να το τηρούμε. Εδώ έχω μία επιφύλαξη για όλα αυτά τα χρόνια και αποτελεί και μία, πώς να το πω, σταθερή πρόταση για το μέλλον. Δεν το έχω καταφέρει εγώ. Είναι η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Πάντα είχαμε προτεραιότητες, λιγότερο ή περισσότερο, αλλά είχαμε bullets, σημεία προτεραιότητα. Δεν είχαμε ιεράρχηση. Δεν λέγαμε πρώτο αυτό, δεύτερο εκείνο, τρίτο αυτό και τέταρτο αν μας περισσέψουν τα λεφτά. Και επειδή ο φίλος μου ο Πέτρος το ξέρει ότι τα λεφτά τα επόμενα χρόνια θα μειωθούν, είναι ένας λόγος παραπάνω να στοχεύσουν. Από την πλευρά της Επιτροπής θεωρούμε πολύ κομβικής σημασίας την δράση των κέντρων κοινότητας που σχετίζεται με το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, το οποίο ξεκίνησε σε όλη την χώρα αυτή τη χρονιά, δηλαδή το πέτος το Φεβρουάριο. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση στο κοινωνικό τομέα. Η Ελλάδα ήταν η τελευταία χώρα που δεν είχε ένα τέτοιο βασικό δίκτυο ασφάλειας,
ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Η λογική ποια είναι, δεν είναι πλέον η λογική των Amazon χρηματοδοτήσεων, είναι κάτι αντίθετο. Είναι η λογική της μόχλευσης. Μόχλευση κεφαλαίων, ιδιωτικών και δημόσιων, βάσει μιας καλής πρότασης. Δεν υπάρχει πλαφόν αναχώρα, δεν υπάρχει χρηματοδότηση αναχώρα, δεν υπάρχει πόσα χρήματα δικαιούται η Ελλάδα, αυτό δεν υπάρχει πια, ούτε υπάρχει θεματικός περιορισμός. Υπάρχει μια πρόβλεψη ότι θα υπάρξει αύξηση του κοινοτικού ΑΕΠ 0,7% μέχρι το 2020. Αυτό είναι ένα τεράστιο ποσό, σημαίνει μια τεράστια πρόοδος στην ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης.